Αθηνά Μαξίμου μαζί μας. Εσύ, γλυκιά μου, εσύ. Πολύ που είμαι εδώ και σε γνωρίζω. Παρακαλώ. Μα Αθηνά λέω, Αθηνά λέω. Πόσες φορές, πόσα χρόνια. Πολλές φορές. Αθηνά, πάρα πολλές φορές. Και συνήθως όταν είναι καλεσμένος ο Εμίλιος στην εκπομπή που πάντα κάνουμε αναφορές. Ναι, ξέρω, τις βλέπω και βλέπω τι λέτε. Και. Και εντάξει, πάντα χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά που λέτε. Δεν είναι τυχαίο τελικά. Έχεις μία ενέργεια, εντάξει, γιατί μέσα από τους ρόλους και τηλεοπτικά και στο θέατρο βγάζεις μία αυστηρότητα, έχω να πω. Αλήθεια, ναι. Δεν είμαι καθόλου έτσι. Αλλά δεν είσαι καθόλου κάποια έτσι. Κάποια στιγμή είμαι. Είσαι πολύ γλυκιά. Ευχαριστώ, γλυκιά μου. Ευχαριστώ και εσύ πάρα πολύ. Ενώ, συγγνώμη τώρα που στο λέω. Okay. Δηλαδή είχα την αίσθηση ότι είσαι πιο. Πολύ αυστηρή. Ναι, τετράγωνος άνθρωπος. Πολύ και αυστηρή. Παλαιότερα αρκετά με παρεξηγούσαν γι' αυτό. Δεν είναι κακό. Ότι είμαι ψιλομύτα, ότι δεν μιλάω, ότι δεν. Και εσύ είσαι πολύ cool. Όχι καθόλου. Καθόλου. Νομίζω ότι αυτό από τη συστολή μου εκπέμπεται και από τη διακριτικότητά μου. Ή γιατί δεν δίνεις συχνά συνεντεύξεις. Ναι. Δεν είσαι από τους ηθοποιούς, από τους ηθοποιούς που βλέπουμε μέσα από το Instagram, ας πούμε, πράγματα πιο δικά. Όχι, σου. Δεν σε έχουμε γνωρίσει πιο πολύ στην καθημερινότητα. Τόσο όσο χρειάζεται για τη δουλειά μου γενικά. Σπάνια δηλαδή θα αναφερθώ σε κάτι προσωπικό, εκτός αν είναι κάτι πολύ, πολύ... πολύ θλιβερό ή πολύ χαρούμενο που το μοιράζομαι. Κάτι σημαντικό πολύ. Κάτι σημαντικό ακριβώς. Πώς είναι τώρα στους Πανθέους, θέλω να μου πεις και για τη σειρά, για αυτή την παραγωγή εδώ στο Sky και για την συνεργασία σου τηλεοπτικά, νομίζω είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη, είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε στην τηλεόραση, σε κάμερα με τον Εμίλιο. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ αστείο, γιατί πήγαμε να κάνουμε μια σκηνή που είχαμε και ξαφνικά κοιτιόμαστε και λέμε, έχεις συνειδητοποιήσει ότι είναι η πρώτη φορά που παίζουμε στην τηλεόραση μαζί ή τέλος πάντων μπροστά σε κάμερα. Και βάλαμε τα γέλια, γιατί εντάξει, πέραν το ότι είμαστε 19 χρόνια μαζί πια. 19, έχουμε συνεργαστεί σε χιλιάδες πράγματα στο θέατρο. Απλά δεν έτυχε. Εγώ εντάξει, είμαι και λίγο, περισσότερο του θεάτρου. Και όταν μου δινόταν η ευκαιρία να κάνω κάτι που με ενδιέφερε πάρα πολύ και επειδή δεν μπορώ να κάνω δύο πράγματα μαζί, έχω και αυτή την πετριά, δυσκολευόμουν να κάνω παράλληλα τηλεόραση. Έχεις τώρα πει πολλά όμως, όχι. Δεν θα κάνω θέατρο και κάνω τηλεόραση. Αποφάσεις μόνο τηλεόραση. Έχεις πει πολλά όχι, Αθηνά, τηλεοπτικά, σε σειρές, ας πούμε, μετά. Ζήλεψες. Ναι, βεβαίως. Βεβαίως και έχω πει. Όπως έχω και θέλω να πω, έχω ζηλέψει και για σειρές στις οποίες μάλλον δεν με πρότεινε κάποιος. Αλλά έχουν συμβεί και τα δύο αυτά. Βλέπεις τηλεόραση, άρα. Βλέπω τηλεόραση. Μου αρέσουν πολύ να βλέπω σειρές και γενικά και ταινίες. Ταινίες. Ναι. Πάρα πολύ. Και βέβαια και μέσα στην καραντίνα που δεν είναι. Είναι πολύ πριν, πολύ λίγο πριν. Πολύ πρόσφατη θέλω να πω. Εντάξει, όλοι μας βλέπαμε σειρές, ταινίες. Καλά, εσείς νόμιζα στην καραντίνα, αν θυμάμαι σωστά, κάνατε λίγο μια επιλογή, φύγατε και μείνατε για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κάπου μόνοι σας. Πέρσι την κάναμε αυτό το μεγάλο διάλειμμα, το οποίο ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έχω κάνει στον εαυτό μου. Πόσο καιρό, στα εγώ ήμασταν στα Κύθυρα. Στα Κύθυρα, ναι. Όπου εγώ έμεινα από 11 Οκτωβρίου μέχρι και τον Ιούνιο. Ήταν καταπληκτικά. Νομίζω ότι χρειάζεται κανείς να το κάνει αυτό όταν μπορεί δώρο. Στη ζωή του. Ήταν μεγάλο δώρο, μεγάλο δώρο. Πώς πήρες την απόφαση αυτή? Νομίζω ότι... Έγινε κάτι. Όχι, τίποτα δεν έγινε. Κράσαρες, ας πούμε, και λες τώρα. Πάρα πολύ τα Κύθυρα. Ναι. Και πάντα ονειρευόμασταν να ζήσουμε ένα χειμώνα εκεί. Έτσι λοιπόν τα καταφέραμε, τα φέραμε από εδώ, τα φέραμε από εκεί και καταφέραμε πέρσι να είμαστε όλο το χειμώνα στο νησί που αγαπάμε πάρα πολύ. Τι άλλαξε, ηρέμησες? Καταρχήν παίρνει κανείς απόσταση, βλέπει τα πράγματα με διαφορετικό μάτι. Ξεκουράζεται το μυαλό, ξεκουράζεται η ψυχή από το να συμμετέχει, να επηρεάζεται από τις έξωθεν μαρτυρίες και όλα αυτά. Και επίσης η ησυχία και η φύση είναι κάτι που δεν το ανταλλάσσω με τίποτα. Ήρθατε πιο κοντά? Δεν χρειαζόταν, πάντα κοντά είμαστε. Οπότε, όχι, απλά... Εντάξει, γιατί μέσα στα χρόνια μπορεί ένα ζευγάρι να έχει ανάγκη. Ή δουλεύουμε συνέχεια μαζί στο θέατρο, πάντα είμαστε κοντά. Απλά αυτή τη φορά στα Κύθυρα ήμασταν να κοντά αλλιώς. Ναι, να κάνατε δηλαδή, πράγματα, κάναμε πράγματα που μας ευχαριστούσαν και τους δύο πάρα πολύ. Βόλτες.
πικνίκ, ανακαλύπταμε καινούργια μέρη που δεν είχαμε πάει, συναντήσεις με αγαπημένους φίλους, γιατί έχουμε πάρα πολλούς φίλους πια στο νησί. Και αυτά ήταν τεράστιο δώρο, τεράστιο δώρο. Και τώρα στους Πανθαίους. Ήταν ένα όνειρο, δηλαδή σου αρέσει να πραγματοποιείς έτσι. Ναι, πάντα. Όνειρα. Όταν βάζω... όνειρα. Ναι. Κάνεις ναι. όνειρα. Νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος που να μην κάνει όνειρα. Τα κάνουμε, αλλά τα πραγματοποιούμε μετά, δεν ξέρω. Κούτσου, πρέπει να βάζουμε λιθαράκι για να το φτιάχνουμε, να το πραγματοποιούμε. Πώς είναι στη σειρά τώρα με όλους αυτούς τους εξαιρετικούς ηθοποιούς, αυτή η συνεργασία. Νιώθω πάρα πολύ τυχερή. Είναι σαν θέατρο κάπως. Είναι σαν θέατρο κάπως, γιατί είμαστε πολύ αγαπημένοι συνάδελφοι εκεί, που γνωριζόμαστε και χρόνια με τους περισσότερους. Και είναι και θεατράνθρωποι περισσότεροι. Πολύ. Είναι άνθρωποι γενναιόδοροι, σεβαστικοί, σέβεται ο ένας τον άλλον. Κοιτιόμαστε στα μάτια, το οποίο δεν είναι και σύνηθες, έτσι. Οπότε, επίσης, τα συνεργεία είναι καταπληκτικά, παιδιά, και οι δύο σκηνοθέτες με επικεφαλής τον Σπύρο, τον Μιχαλόπουλο. Έχει διαφορά αυτό, δηλαδή μια τέτοια συνεργασία φαίνεται τελικά, αποτυπώνεται, πιστεύεις. Νομίζω πως ναι. Όλα τα πράγματα αποτυπώνονται. Όταν νομίζω κάτι δεν περνάνε καλά οι άνθρωποι σε μια δουλειά, μπορεί ο θεατής να μην καταλαβαίνει τι είναι αυτό που τον ενοχλεί, αλλά πάντα αφήνει μια εσάνς, μια αίσθηση. Εδώ νομίζω ότι πραγματικά είμαστε πολύ τυχεροί για αυτή τη συγκυρία που βρεθήκαμε αυτοί οι άνθρωποι σε αυτή τη δουλειά. Είναι κλασική η δουλειά, το αποτέλεσμα έτσι όπως το βλέπεις. Εγώ νιώθω δηλαδή ότι είναι μία σειρά που και μετά από 10 χρόνια θα την ξαναδείς επανάληψη και είναι ένα κόσμημα. Είναι αυτό που λέμε κάτι κλασικό που μένει και έχει μία αξία. Εγώ αυτό που εκτιμώ πάρα πολύ σε όλη αυτή την... και στο αποτέλεσμά του αλλά και στη διαδικασία είναι ότι υπάρχει μία πολύ μεγάλη ευγένεια. Υπάρχει μία... δεν θα πω ποιότητα, όχι. Η ευγένεια είναι πάνω από την ποιότητα και αυτό νομίζω ότι καθρεφτίζεται στο αποτέλεσμα της δουλειάς. Θέλω λίγο να μας πεις και για το ρόλο σου. Αγγελική μου, δεν σε ακούω καλά. Έχουμε όμως απόψινο απόσπασμα. Τώρα σε ακούω. Κάνεις αυτά τα... Ωραία. Πάμε να δούμε απόψινο ένα απόσπασμα από το απόψινο επεισόδιο και μετά λίγο να μας πεις για τους ρόλους. Εν τω μεταξύ, τα μαλλιά έχεις... Ναι, εποχής όλα εποχής, αυτά. Ωραίο. Κότσι, αυτά τα... Δεν θέλω να σε βλέπω έτσι. Είπαμε ότι από εδώ και μπρος θα κοιτάμε τη ζωή με θάρρος και ελπίδα. Νιώθω ένα περίεργο συνέστημα. Σαν κάτι από αυτά να μην μας ανήκει. Σαν να είναι δανεικό. Δανεικό? Καθόλου. Ο αδελφός σου το δημιούργησε με τα ίδια του τα χέρια. Κι όμως, κάτι περίεργο κρύβεται πίσω από τα λεφτά που βρήκε. Εσύ να δεν σου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν εμφανίστηκε αυτός ο επενδυτής νωρίτερα, δεν θα ήταν αναγκασμένος και ο Δημήτρης να φύγει. Έτσι είναι οι επενδύσεις. Μπορεί να έχεις τα λεφτά σου να κάθονται για χρόνια και μέσα σε ένα λεπτό να εκτοξευτούν ή να χαθούν. Πιο έξυπνη είναι η Δέσποινα από το Στάθη μας που τα έχει αυγατέψει στα χρηματιστήρια. Άντε, έλα, ας τα αυτά τώρα. Και πάμε στη μοδίστρα να ράψουμε κανένα καινούριο φουστανάκι. Μη γυρίσει ο Δημήτρης και σε βρει με τα παλιά. Έχουμε καιρό, νομίζω, μέχρι να γυρίσει ο Δημήτρης. Πολύ καιρό. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να φαινόμαστε δυνατοί όσο τον περιμένουμε. Σήκω. Πάμε. Τι έχεις καταλάβει εσύ μέχρι στιγμής? Για το πρόσωπο που λέγεται Μερόπη. Εντάξει, η οικογένεια αυτή είναι μια μεγάλη οικογένεια που αυτό που διακρίνω γενικά σε όλους τους χαρακτήρες είναι μια παιδικότητα. Παρόλο που είναι μεγάλοι άνθρωποι, σεβαστικοί και σοβαροί και έχουν κάτι πάρα πολύ παιδικό. Έναν εγωισμό, μάλλον ο εγωισμός τους ανώριμο. Έχει μια παιδικότητα. Mm. Αυτό λοιπόν νομίζω ότι δημιουργεί όλα τα προβλήματα. Και το δικό μου πρόσωπο, της Μερόπης, είναι ένας άνθρωπος που ενώ αγαπάει πάρα πολύ τα αδέλφια της, αισθάνεται ότι πρέπει να κρατήσει
να κρατήσει αυτό που τις κάνανε, το ότι ας πούμε δεν παραδέχτηκαν ποτέ ή δεν δέχτηκαν ποτέ τον άνθρωπο που επέλεξε να παντρευτεί, ότι δεν τη βοήθησαν και το κρατάει με μία παιδικότητα σχεδόν εφήβου. Ότι αυτό δεν θα το συγχωρήσω. Ενώ το μέσα όλων των ανθρώπων είναι πάρα πολύ αγαπησιάρικο απέναντι στα αδέλφια τους. Αυτό μου κάνει εντύπωση και νομίζω ότι αυτό είναι που με μαγεύει όλα αυτά. Νομίζω ότι είναι καλή. Είναι καλή, δεν ξέρω. Απλά έχει μία αξιοπρέπεια. Λες και τα στη φέρει κάποια στιγμή, όχι, δηλαδή, όχι, καθόλου, καθόλου, καθόλου. Έτσι φαίνεται, αλλά νομίζω ότι η πρόθεσή της είναι πάρα πολύ αθώα. Απλά προσπαθεί να κρατηθεί πίσω από αυτή τη μάσκα, ότι δεν καταλαβαίνει, ότι δεν δέχεται την πραγματικότητα, για να κρατήσει κάπως τις δυνάμεις της. Αυτή την αίσθηση έχω. Νομίζω όμως ότι είναι ένα πρόσωπο που για μένα τουλάχιστον τη βρίσκω πάρα πολύ χαριτωμένη. Ήσουνα για αυτόν το ρόλο από την πρώτη στιγμή. Ναι, 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 ναι. Και χάρηκα πολύ, γιατί επίσης έχω και δύο υπέροχα παιδιά. που πραγματικά κάνοντας τις σκηνές και με τη Βίκη και με το Σπύρο, είναι τόσο, βγαίνει μια τόσο μεγάλη γλύκα, παρόλο που έρχονται συνέχεια σαν την παράθεση. Αλλά είμαι πολύ ευτυχισμένη που έχω αυτά τα παιδιά. Γυρίσματα κάνετε πολλές ώρες. Ναι, 10 ώρες τη μέρα είναι το γύρισμα. Και κάθε εβδομάδα βγαίνει το πρόγραμμά μας για τις ημέρες που καθένας έχει γύρισμα. Ρωτάω για το θέατρο που είπες πριν ότι δεν θέλω να κάνω παράλληλα. Δεν μπορώ και θαυμάζω πάρα πολύ τους ανθρώπους που το κάνουν. Ειλικρινά, όσες φορές πήγα να το κάνω, ήταν πολύ επώδυνο. Και ψυχικά και εγκεφαλικά και σωματικά. Ξέρεις τι θέλεις, φροντίζεις τον εαυτό σου. Ναι, αυτό το κάνω. Το κάνω γιατί από ένα σημείο και μετά οφείλουμε να σεβόμαστε τον εαυτό μας, να τον αγαπάμε και να τον φροντίζουμε, σαν να είμαστε εμείς οι γονείς του εαυτού μας. Το κρατάω αυτό. Να το κρατήσεις, γλυκιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ. Να έχετε μια καλή σεζόν και να είμαστε καλά. Υγεία. Καλή σεζόν να έχουμε. Ναι. Καλή σεζόν να έχουμε, παιδιά. Διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως.